Λοιπόν, για την εκκίνησή μας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιάννης Παπαφλωράτος. Και δεν έχουμε πει τίποτα ακόμη. Κύριε Παπαφλωράτε, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε εσάς, στο κρότητας. Να είστε καλά. Σας κάλεσα για μια σύντομη έτσι προσέγγιση. Λοιπόν, έδωσε μια... Ο πόλεμος συνεχίζεται, δυστυχώς. Έδωσε δεν έδωσε την κλασική συνέντευξη ο Ρώσος Πρόεδρος, αλλά απευθύνθηκε στα στελέχη των μυστικών του υπηρεσιών. Αν κατάλαβα καλά, και θέλω να μου πείτε αν πράγματι έτσι είναι, δεν τα περιέγραψε και τόσο ρόδινα τα πράγματα για τη Ρωσία. Ένα. Και το δεύτερο που θα ήθελα να σας ακούσουμε με ένα σύντομο σχόλιο είναι τα 47 δις που πήρε ο Ζελένσκι από τις ΗΠΑ και από τον πρόεδρο Μπάιντεν. Και η ερώτησή μου είναι, εάν με την αλλαγή στο Κογκρέσο μεθαύριο θα έχει αυτήν την απλοχεριά για εξοπλισμούς ο κύριος Ζελένσκι, δηλαδή θα τύχει αυτή της απλοχεριάς όπως είναι σήμερα η σύνθεση, η πολιτική σύνθεση εννοώ του Κογκρέσου? Ορίστε παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχήν και περάσει τις 300 ημέρες πολέμου, κάτι αδιανόητο όταν ξεκίνησε αυτή η πολεμική σύραξη με την ρωσική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια. Δείγμα του ότι πρώτον έχουν επιδείξει μεγάλη ανθεκτικότητα, μεγάλη αντοχή οι Ουκρανοί και δεύτερον υπήρξε πολύ κακό σχεδιασμό από ρωσικής πλευράς. Σήμερα, πριν από λίγες ώρες κυκλοφορήσε όλα τα ΜΜΕ και το παραδέχτη του ΤΑΣ, ξέσπασε μια φωτιά στο μοναδικό αεροπλανοφόρο που έχει αυτή τη στιγμή η Ρωσία, είναι πολύ παλαιό, το 85, τον Άβαχο Κουσνετσόφ. Και βεβαίως αυτό έχει προκαλέσει μια μεγάλη αναστάτωση, λένε ότι είναι ένα ατύχημα, διότι βρίσκεται για επισκευές στο Μουρμάνσκ. Αυτό καταδεικνύει το πόσο απέχει η Ρωσία από το να εφαρμόσει το ναυτικό δόγμα που εξήγηλε τον Ιούλιο ο κ. Πούτιν να γίνει η πρώτη θαλάσσια δύναμη συνήθιλιο. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Πάμε τώρα στα επιχειρησιακά. Γίνεται μια τεράστια μάχη στο Ντομπάς, στο Μπαχμούτ. Εκεί έχουν ρίξει πάρα πολλές δυνάμεις οι Ρώσοι. Έχουν τεράστια αριθμητική υπεροχή. Με όλα τα αυτά πήγε ο κύριος Ζελένσκι στον Ντομπάς. Είπε ότι είναι πολύ φρούριο, ότι δεν πρόκειται να πέσει και οι Ουκρανοί ενισχύουν, ενώ ταυτόχρονα φημολογείται ότι θα διεξάγουν κάποια στιγμή επιχειρήσεις και προς τον Νότο, είτε προς τη Ζαπορίζια, είτε προς την Κρυμαία. Πράγματι, ο Ρώσος πρόεδρος αρχίζει πλέον και παραδέχεται δημοσίως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Ρώσικες Ενόπλες Δυνάμεις, διότι είναι κοινός τόπος. Ότι η επιχείρηση των τριών ημερών ήταν μια φενάκι. Ναι. Λοιπόν. Ακριβώς. Ναι, είναι κοινός τόπος, το καταλαβαίνουν όλοι. Βλέπουν τα φέγατα να γυρίζουν πίσω. Καταλαβαίνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει πλέον η Ρώσικα και σε επίπεδο ανταλλακτικών. Αλλά το. Δηλαδή, η ρωσική γνώμη αρχίζει πλέον και αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Ότι αυτό δεν πάει. Σας αδικεί η σύνδεση. Και συνεχίζουμε τώρα. Πάμε. Ναι, λέγαμε ακριβώς ότι. Καλημέρα σε εσάς και πάλι. Λέγαμε ακριβώς ότι αρχίζει η Ρωσία, η ρωσική κοινωνία συνειδητοποιεί τις δυσκολίες του πολέμου. Και εδώ τώρα αρχίζει ο προβληματισμός. Ο κύριος Πούτιν εκπέμπει αντιφατικά μηνύματα. Από τη μία πλευρά δήλωσε χθες ότι ο πόλεμος αυτός, όπως όλοι οι πόλεμοι, θα λήξει με διπλωματία και ότι η Ρωσία εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά δήλωσε στους αξιωματικούς ότι η Ρωσία είναι προετοιμασμένη για ένα μακροχρόνιο πόλεμο και βεβαίως ο κ. Πεσκόφ μας είπε ότι θα στοχοποιήσει τα συστήματα Patriot που θα δώσουν οι Αμερικανοί στους Ουκρανούς και βεβαίως ότι δεν θα λήξει ο πόλεμος αν δεν επιτευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι της Ρωσίας. Αυτή η ιστορία πήρε και εμάς μπάλα για ναι. Τους... S-300 και αν πρέπει και αν θα αποδυναμωθούμε αν τους δώσουμε, υπάρχει μια ρωσική αγωνία το τι θα κάνουμε τους S-300. Δεν είναι η ώρα τώρα, αλλά κάποια στιγμή να το συζητήσουμε. Μετά χαράς, ναι. Έχει, η Ελλάδα έχει στοχοποιηθεί εδώ και αρκετό καιρό. Πέρα της στοχοποίησης, αλλά τώρα υπάρχει ένα άγχος τι θα γίνουν οι S-300. Ναι, αφού έχουμε τόσο αμερικανική παρουσία εδώ, τον αποδεσμευτούμε είναι μια εκδοχή των πραγμάτων από τα ρωσικά οπλικά συστήματα. Είναι μια εκδοχή των πραγμάτων. Δεν λέω ότι εγώ δεν θα πω τι θα γίνει, αλίμονο. Αλλά λέω ότι το συζητούμε και αυτό. Ναι, και όπως είχε πει ότι δεν θα γίνει, αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση πραγματικά το ενδιαφέρον της Ρωσίας για να μην αποδυναμωθεί η ελληνική άμυνα στα νησιά. Μάλιστα. Έτσι μου έκανε κατάπληξη. Έτσι, ναι, και χαίρομαι που ενδιαφέρονται τόσο πολύ οι Ρώσοι για να μην αποδυναμωθεί η άμυνά μας. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι άλλη αυτή τη στιγμή. Ότι ο πρώτος Ζελένσκι έκανε αυτό το περίφημο ταξίδι, το πρώτο ταξίδι εκτός Ουκρανικής επικράτειας. Εξασφάλισε μια πολύ μεγάλη βοήθεια, φαίνεται, γιατί τα αποτελέσματα θα τα δούμε προφανώς στο εγγύς μέλλον από αμερικανικής πλευράς. Πρόκειται να συναντήσει και την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Μισελ και την κυρία Φοντε Λάιεν στις 3 Φεβρουαρίου, ανακοινώθηκε αυτό. Επομένως, βλέπουμε ότι προσπαθεί να δείξει προς τα έξω, τουλάχιστον ένα αραγές μέτωπο
την προσπάθεια της Ουκρανίας να διασφαλίσει την εδαφική της ακεραιότητα. Τώρα βέβαια οι μεν Ουκρανοί δεν περίμεναν τους Patriot, οι οποίοι είναι ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα οπλικό, ήθελαν πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Γιατί? Για να πλήττουν βαθιά στη ρωσική επικράτεια τις γραμμές ανεφοδιασμού. Αυτό οι Αμερικανοί φαίνεται προσώρας ότι δεν τους το δίνουν, γιατί φοβούνται μια κλιμάκωση του πολέμου. Και επειδή απέναντι έχουν να κάνουν με έναν οχθολογικό ως τώρα βρόντα, αλλά απρόβλεπτο, όπως είναι όλοι οι ηγέτες οι οποίοι δεν είναι δημοκρατικοί, να το πω απλά, ή έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τη δημοκρατία, όπως είναι και ο Τούρκος πρόεδρος, γι' αυτό δεν θέλουν να προκαλέσουν μια παγκόσμια σύραξη. Είναι πάρα πολύ προσεκτική η Δύση στο να μην υπερβεί κάποιες γραμμές. Βεβαίως, όσο δεν δίνουν όπλα μεγάλου βεληνικούς, δεν μπορεί να επιτευχθεί μια συντριπτική νίκη των Ουκρανικών δυνάμεων. Σωστά. Τώρα πάμε. Να επιτευχθούν τοπικές νίκες. Ωραία. Και κλείνουμε με το εξής. Θα τύχει άλλες τέτοιες ενισχύσεις στο μέλλον με άλλη ισορροπία στο Κογκρέσο τέτοιου ύψους, 47 δις η Ουκρανία και ο πρόεδρος Ζελένσκι, τι λέτε? Ναι, αυτό που μου είπατε στην αρχή. Κοιτάξτε, θα είναι σαφώς πιο δύσκολο. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει εάν θα τα δώσουν ή όχι. Πάντως δεν θα είναι τόσο εύκολη, να θέλετε, που δεν ήταν εύκολη, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν φυσιολογική στο πλαίσιο του χρόνου. Δεν τράβηξε μακριά, δεν υπήρξαν έντονες αντιπαράθεσεις. Αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό ακριβώς έγινε η επίσκεψη τώρα, δηλαδή πριν αλλάξει και πριν έρθει το νέο, η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων, νέα σύνθεση. Προφανώς με τους Ρεπουμπλικανούς, μεταξύ των οποίων καταλέγονται και αρκετοί, οι οποίοι είπαν ότι δεν θα δίνουν πλέον λευκή κάρτα στο Λευκό Οίκο στο θέμα της Ουκρανίας, θα είναι πιο δύσκολο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα τα δώσουν τελικά οι Αμερικανοί. Αλλά μπορεί να είναι είτε λιγότερα, είτε σε πιο μακροχρόνια βάση. Επομένως και από εκεί, σαφώς, η Ουκρανία βλέπει να δυσκολεύει ενδεχομένως η βοήθεια. Οι Ουκρανοί τελικά σε κάποιο σημείο θα μείνουν μόνοι. Πολύ φοβούμαι. Μάλιστα. Εάν δεν καταλάβει η Δύση ότι, όπως είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι, εκεί δεν είναι, δεν διακυβεύεται η ουκρανική ανεξαρτησία, αλλά διακυβεύεται το μέλλον του κόσμου και είναι μια επένδυση στο μέλλον, τότε φοβούμαι ότι δεν θα είναι η έκβαση αυτή που όλοι αναμένουμε. Και κρατήστε κάτι, αυτό που η κυρία Πελόζη και το CNN παρομοίασαν την επίσκεψη Ζελένσκι με αυτό που έκανε ο Τσέρτσιλ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάποιους ενόχλησε, αλλά η παρομοίαση αυτή ήταν πολύ δυνατή. Διότι όπως πήγε ένα ευρωπαϊκό κράτος να ζητήσει τη συνδρομή της μεγάλης δημοκρατίας που βρίσκεται πέραν του Ατλαντικού, έτσι ακριβώς έκανε και ο κύριος Ζελένσκι τώρα. Μένει να δούμε αν αυτό θα έχει και αντανάκλαση. Όπως δηλαδή ζήτησε ο Τσέρτσιλ την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δηλαδή, έτσι, αυτό. Ακριβώς. Του Ρούσβελτ, δηλαδή, εκείνη ακριβώς, που αποτυπώνεται στη σκοτεινή ώρα, σε εκείνη τη συγκλονιστική ταινία που μιλούν κάτω από δυσμενείς συνθήκες. Ακριβώς, είπε, για να διατηρηθεί η ελευθερία του κόσμου, του δυτικού κόσμου, πρέπει να μας βοηθήσει. Και του κόσμου ευρύτερα, μην κοροϊδευόμαστε. Και στα δύο βιβλία μου, τη βιογραφία του Ρούσβελτ και του Τσόρτσιλ, τα έχω περιγράψει. Είναι συγκλονιστικές οι στιγμές που πώς μπορεί μια επίσκεψη να κρίνει το μέλλον της ανθρωπότητας. Και είναι φοβερό το άγχος χαρακτηριστικό που είχε ο Τσόρτσιλ όταν πήγε εκεί. Δεν ήξερε πώς θα τον υποδεχτούν οι Αμερικανοί. Και τελικώς τους κέρδισε. Να ξεχάσουμε ή να μην ξεχάσουμε την επίσκεψη του Τσόρτσιλ 24 Δεκεμβρίου 1944 στην Αθήνα. Ναι. Κύριε Πρωτοσάλτε, πολύ γερή ιστορική μνήμη, μια καθοριστική στιγμή στην νεότερη ελληνική ιστορία, που ήρθε ο κοιτής, ο πατέρας της Νίκης, εδώ για να τα βρούμε, για να σταματήσουμε να... Καλημέρα σας, κύριε Παπαφλωράτη. Δεν θα τελειώσουμε με αυτή, γι' αυτό, δηλαδή, να με συγχωρείτε, θα το πω και στον αέρα, δηλαδή, γι' αυτό και σας πρόχνω. Γεια σας, Καλημέρα, να είστε, χάρηκα πολύ, καλά Χριστούγεννα, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.